Εδώ τα ακούτε για τα καλά. EOELAS Web Radio. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Παπαζής, ο Γιάννης. Σήμερα λοιπόν δεν είναι εδώ η εξαίρετη συνεργάτης μου, η Μαρία Κλουβιδάκη. Μόνο για σήμερα βέβαια. Είναι όμως δίπλα μου ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Χάρης ο Μάινας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες, Χάρη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Έχει κάνει και αυτός μια πολύ ωραία έρευνα και μαζί θα σας παρουσιάσουμε όλα τα δάνεια που έχει πάρει η χώρα μας από τις απελευθερώσεώς της μέχρι σήμερα. Θα είμαστε φυσικά σαν, πώς να το πω έτσι, περιγραφικά, γιατί είναι τόσα πολλά τα δάνεια που θέλουμε εδώ να μιλάμε μέχρι τις 2-3. Χαμός. Να ευχαριστήσω πριν πούμε οτιδήποτε εσένα. Δεν χρειάζεται. Να ευχαριστήσω και τον πρόδρομο του Κοφσανίδη για την πρόσκληση τη σημερινή. Δεν χρειάζεται. Με τιμά ιδιαίτερα. Δικιά μας είναι η τιμή. Εύχομαι αυτά που θα πούμε σήμερα να είναι επικοδομητικά. Ξεκίνα, Χάρη. Μην καθόμαστε. Ξεκίνα. Λοιπόν, αν σκεφτείτε ότι από το 1994 ως το 2010 πληρώσαμε ως χώρα, και Γιάννη εδώ βλέπω πάρα πολλά μηδενικά, 571 δισεκατομμύρια ευρώ, διαβάστε τι έχουμε πληρώσει τα τελευταία 200 χρόνια. Μια έρευνα απάντηση στους απατεώνες, τους παραχαράτες της ιστορίας, όπως η Bild και το Focus. Είναι η Ελλάδα το απίθαρχο και ατίθασο παιδί της Ευρώπης και ένα από τα πλέον ατίθασα παιδιά παγκοσμίως? Μας αξίζει που το Focus χρησιμοποιεί τα αγάλματα των προγόνων μας για να μας κάνει άσημες χειρονομίες με το δάχτυλο? Είμαστε τεμπέληδες και κατά το κοινό λεγόμενο μπαταξίδες που δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στους δανειστές μας? Είμαστε ένας λαός καλοπερασάκηδων που αποφεύγουμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στους δανειστές μας? Να ασχοληθούμε με τις συμβατικές υποχρεώσεις μας έναντι το συμμάχο μας? Ερωτήματα που μπορεί να απαντηθούν μόνο αν ανατρέξουμε στο παρελθόν και μάλιστα εκ της εθνικής παλιγενεσίας με την επανάσταση του 1821. Ψάξαμε λοιπόν βιβλιογραφία, στοιχεία στο διαδίκτυο και κατορθώσαμε και ανακαλύψαμε όλα τα δάνεια που πήρε η Ελλάδα από τότε μέχρι σήμερα. Στις παρακάτω γραμμές, φίλοι μας, θα βρείτε απίστευτες πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας στο ερώτημα που θέτουν τα πυθύνια όργανα των διεθνών τοκογλύφων όπως το Focus και η Bild, που δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να χτυπούν την Ελλάδα. Η έρευνα που ακολουθεί διενεργήθηκε το 2011. Όπως τα έγραψε, έτσι ακριβώς τα διαβάζει. Όπως τα ανακοίνωσε στο διαδίκτυο και τα έγραψε, έτσι ακριβώς τα διαβάζει. Άρα, Χάρη. Ωραία. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να διαβάσει το αναγνωστικό κοινό τα εξωφρενικά δάνεια που συνέψει η χώρα μας με τους γνωστούς οίκους διεθνών τοκογλύφων που καταδυναστεύουν τη χώρα μας πριν καν απαλλαχθεί από τους Οθωμανούς. Δάνεια που στο σύνολό τους είναι αποικιοκρατικά, με εξοντωτικούς όρους, τα οποία τα αποπληρώσαμε μέχρι τελευταίας δεκάρας. Δάνεια τα οποία θα πρέπει να επαναξεταστούν και στο όνομα του ελληνικού λαού να γίνουν άμεσα απαιτητά από τους τοκογλύφους, οι οποίοι σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο υποτιμητικά, Γιάννη μου. Ποιοι, το Λουξεμβούργο που κουστάει 2-3. Έτσι. Το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Αυστρία που κουστάνε πολύ περισσότερο από ότι εμείς, μας κουνούν το δάχτυλο. Και εκεί καταντήσαμε. Για συνέχισε, Χάρη μου. Η έρευνα λοιπόν που ακολουθεί θα είναι πάντοτε επίκαιρη για όσο διάστημα το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων από απεχθή δάνεια. Και τελικά, ακόμη και αν δεν βρεθεί ένας πολιτικός να βάλει στο τραπέζι το θέμα της επιστροφής των δανείων που πληρώσαμε στους διεθνείς λοποδίτες, θα έρθει η μέρα που ο ελληνικός λαός θα τα πάρει πίσω μόνος του. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Ελπίζω όμως να μην φτάσουμε ως εκεί. Αλλά ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση της έρευνάς μας για τα δάνεια που έλαβε η Ελλάδα, χωρισμένη σε χρονικές περιόδους. Η Ελληνική Επανάσταση έχει λάβει δάνεια ακόμη και για καριοφύλια που δεν παραλάβαμε ποτέ
πριν το 1821, γεγονός που έμελε να σηματοδοτήσει τι θα επακολουθήσει αργότερα. Έτσι, η ιστορία του δημοσίου χρέους της χώρας μας χωρίζεται σε πολλές περιόδους, τις οποίες και τις κατηγοριοποιούμε. Πρώτη περίοδος λοιπόν, 1824 με 1897, την περίοδο αυτή η Ελλάδα πήρε 10 εξωτερικά δάνεια, συνολικά 770 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Το ποσό, καλά παιδιά, ήμασταν καθώς και πόσο τοχογλύφοι υπήρξαν οι πρόγονοι του Ντομινίκ Στροσκάν, δεν ξέρω αν τότε είχαν καμαριέρες. Φαίνεται το γεγονός ότι ενώ η αναγραφόμενη αξία των 10 αυτών δανείων ήταν 770 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, εντούτοις στο χέρι πήραμε μόνο 464. Τα υπόλοιπα τα φάγαν τα ποντίκια, τα γνωστά. Τα υπόλοιπα δεν μας δόθηκαν ποτέ, μιας και αποτέλεσαν έξοδα φακέλων των τραπεζών. Πολλά λεφτά για έξοδα φακέλων. Καθώς και ότι άλλο μπορεί να χρεώσει ένας γνήσιος τοχογλύφος. Από ποιου πού τα πήραμε όμως, για να δούμε. Δύο δάνεια λοιπόν από την Αγγλία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης το 1824 και το 1825, συνολικά 2,8 εκατομμύρια λίρες στερλίνες. Ένα 60 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα με την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας το 1832, δύο επί Κουμουνδούρου το 1879 και το 1890, συνολικά 180 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, 5 επί Χαρίλαου Τρικούπη το 1882-1885 και το 1886-1881, συνολικά 450 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Και τέλος, ένα επί Σωτηρόπουλου Ράλι το 1893, 9,7 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Την εποχή αυτή μεγάλη δύναμη είχε ο στρατός. Οι πελατειακές σχέσεις όμως, καθώς και η διαχείρισή τους, ήταν ακριβώς η ίδια με την σημερινή. Έτσι η χώρα μας που διέθετε 20.000 τακτικό στρατό έπαιρνε όλα αυτά τα δάνεια για να συντηρεί τους αξιωματικούς και να τους μισθοδοτεί. Φτάσαμε έτσι να έχουμε 12.000 αξιωματικούς, δηλαδή 1,4 αξιωματικοί για κάθε δύο φανταράκια. Το θέμα ήταν λοιπόν ποιος διέταξε ποιον, μιας όλοι καταλάβατε τι σκοπό είχαν τα δάνειά μας. Δάνεια που μας έδιναν μια φιδό, οι μεγάλες δυνάμεις, γιατί προσέβλεπαν στον πλούτο της χώρας μας μετά την απελευθέρωσή της και μας υποχρέωναν να στρατικοποιήσουμε την Ελλάδα για να αντέξει ως νεοσύστατο κράτος. Δεν ξέρω αν σας φαίνει στο μυαλό κάτι από το σύγχρονο 7:10 και την κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία. Χάρη μου και κυρίες και κύριοι, θα σας διαβάσω τώρα από το ΦΕΚ με αριθμό 10 της 25/1/1836. Το υπογράφει Όδων, ελέω Θεού, λέει, βασιλεύς της Ελλάδος. Ιδρύει λοιπόν ο Όδων την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και της δίδει το προνόμιο να εκδίδει αυτή αποκλειστικώς και μόνο το χαρτονόμισμα της χώρας, πρόσεξε, στο Εθνικό Τυπογραφείο, το δικό μας, για να μην έχει έξοδα εκτύπωσης λοιπόν, και να το εκδίδει αυτή και μόνο για όλη την έκταση του βασιλείου. Η περιουσία της τραπέζης όμως είναι ιδιωτική, λέει, και είναι ανώνυμος εταιρεία, πρόσεξε, και μόνο το 20% των μετοχών ανήκαν στο ελληνικό κράτος, το οποίο εξανεμίστηκε, το 20% από το κεφάλαιο εξανεμίστηκε την πρώτη κιόλας δεκαετία από τους στόχους που πληρώναμε στην Εθνική Τράπεζα για να μας εκδίδει το νόμισμά μας με δικά μας έξοδα. Εξέδιδε δηλαδή τις δραχμές μας η Εθνική Τράπεζα, μας τις δάνειζε χωρίς έξοδα καθόλου από το Εθνικό μας Υπογραφείο. Ανακύκλωση. Μας τις δάνειζε, δες και δεν μπορούσαμε εμείς να τις εκδώσουμε. Έτσι. Όχι, απαγορευόταν. Μας τις δάνειζε με τόκο τις δικές μας δραχμές. Σαν να μου λες, Χάρη,
πάρε 100 ευρώ και δάνεις από την τσέπη σου, να πάρω εγώ από την τσέπη σου τώρα 100 ευρώ δικά σου και να στα δανείσω με 10% τόκο. Έτσι. Και να πρέπει εσύ να μου δώσεις 110 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Και αυτό νομοθετήθηκε από τον Όθωνα, ο οποίος τι λέει, μπορούν λέει να έχουν μετοχές στην τράπεζα αυτή είτε Έλληνες είτε ξένοι. Έτσι, όλα τα καλά. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα πρόσεξε να δεις τι άλλο έγινε, τι άλλο έγινε. Δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Τον παραμικρό λέει, επίτροπος βασιλικός θα υπάρχει, θα έχει το δικαίωμα λέει να εξετάζει όλα τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα, καθώς και τα ταμεία της τραπέζης και να παρευρίσκεται στα συνεδριάσεις της διευθύνσεως και της γενικής συνελεύσεως, αλλά λέει δεν θα υπόκεινται στους νόμους η Εθνική Τράπεζα, θα λειτουργεί ανεξέλεγκτα τελείως, απλά θα υπάρχει και αυτός για γλάστρα. Κανείς νόμος λέει δεν θα μπορεί, δεν θα υπάρχει για την Εθνική Τράπεζα, δεν θα υπάρχει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι να βγαίνουν τα μυαλά σου έξω από το κεφάλι, έξω από το κεφάλι. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα εδώ, εφόσον αυτή η τράπεζα είναι ιδιωτική, ποιοι είναι οι πρώτοι μέτοχοι, να δούμε. Το ελληνικό κράτος από τις 5.000 μετοχές αρχικά πήρε τις 1.000. Ο κύριος Ζωσιμάς τις 500, ο Εϊνάρδος Βαβαρός τις 300, ο βασιλιάς Λουδοβίκος της Βαβαρίας τις 200, ο κύριος Βρανής τις 150, ο κύριος Ράγκης τις 100 μετοχές, μέχρι εδώ φτάνουμε στις 2.250. Οι υπόλοιπες δεν αναγράφονται. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι, ακούστε τι λέει, το ίδιο το ιστορικό χρονολόγιο της τραπέζης της Ελλάδος. Πρώτη μεγάλη μέτοχη της Εθνικής Τραπέζης είναι το ελληνικό κράτος, ο Νικόλαος Ζωσιμάς, ο Ιωάννης, αυτή εδώ που είπαμε, ο Θεόδωρος Ράλης και οι τραπεζίτες Ρότσιλντ. Τα καλά παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Οι οποίοι, πρόσεξε, όλοι αυτοί μαζί που αναφέραμε είχαν 2.250 μετοχές. Επισυνόλου 5.000. Δεν μας λέει όμως πόσες έχει ο Ρότσιλντ, για να μην φανεί ότι είχε πάνω από το 50% της Εθνικής Τραπέζης αρχικός και μας δάνειζε το δικό μας χρήμα, το οποίο το εξέδιδε με δικά μας έξοδα. Το χρήμα ως χρέος. Ακριβώς. Και μετέτρεπε αυτόματα το χρήμα σε χρέος. Λοιπόν, τόσο απλά, κυρίες και κύριοι. Και ξεκινάει το όλο θέμα από εκεί. Και τι γίνεται παρακάτω, παρακαλώ. Ήδη στην δεκαετία που πέρασε, στη δεκαετία από εκεί, από το 1836 μέχρι το 1848, ήδη το κράτος δεν έχει τις 1.000 αυτές μετοχές, γιατί έβγαλε το πρώτο χρήμα η Εθνική Τράπεζα, το δάνεισε στο ελληνικό κράτος, και τι, αφού δεν είχε το ελληνικό κράτος λεφτά να της δώσει, τι της έδωσε, τις μετοχές του. Και σε 12 χρόνια μέσα, ήδη το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε μία μετοχή στην Εθνική Τράπεζα, και έκτοτε δεν έχει πάρει ούτε μία από το, δεν έχει ούτε μία μετοχή εκεί μέσα από το 1848 και εδώ. Και με νόμο αυτή η τράπεζα μπορεί να διαχειρίζεται, παρακαλώ από τον Όθωνα, ακόμα και τον χρυσό της Ελλάδος. Ωραία. Με φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Το αναφέραμε ποιο ήταν. ΦΕΚ. ΦΕΚ. Αυτά τα ΦΕΚ. Από τα πρώτα κιόλας δάνειο, από τα πρώτα κιόλας δάνειο, τι γινότανε. Να δούμε τώρα μερικά πράγματα. Λοιπόν, θα σου να τα βρω, γιατί εδώ έχει, είναι φοβερό και τρομερό αυτό. Λοιπόν, από το πρώτο κιόλας, από τα πρώτα κιόλας δάνεια από εκεί και μετά, τι κάνει το κράτος, τι κάνει η Εθνική Τράπεζα το κράτος. Τη δανείζει χρήματα για να φτιάξει το σιδηρόδρομο μέχρι την Καλαμάτα και παίρνει το δικαίωμα των εισόδων από τα εισιτήρια για 30 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αμέσως μετά έβαλε ως, για να ξεπληρωθεί το δάνειο του ελληνικού κράτους, της έδωσε τα χαρτόσημα όλα του ελληνικού κράτους να τα παραλαμβάνει αυτή τα χρήματα. Κανείς δεν ξέρει για πόσα χρόνια.
Κατάλαβε τι γίνεται. Βέβαια αργότερα έδωσε το δικαίωμα στην Εθνική Τράπεζα το κράτος πάλι με νόμο να δανείζει και στους δήμους και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Λοιπόν, τι να πεις, με επιτόκιο 7% παρακαλώ. 7%. Να μας δάνειζε το χρήμα μας με επιτόκιο 7%, το λέει στο ιστορικό χρονολόγιο της Εθνικής Τράπεζης Ελλάδος. Δηλαδή ανακύκλωναν το χρήμα και παίρνανε το 7%. Χωρίς να ξοδεύουν τίποτα. Χωρίς να ξοδεύουν τίποτα. Με ένα ΦΕΚ. Και ένα ΦΕΚ. Μάλιστα. Και ο Ρότσιλντ, ο βαρόνος Ρότσιλντ, είχε έρθει ως ακόλουθος του Όθωνος εδώ. Επί των οικονομικών ήτανε. Για συνέχισε εσύ, χάρη μου. Λοιπόν, οι περισσότεροι καπετανίοι τότε εμφάνιζαν περισσότερους άντρες για να αποφελούνται τους επιπλέον μισθούς. Έτσι, ενώ ένας στρατηγός έπαιρνε μισθούς για 12.000 άντρες, στην ουσία πλήρωνε μόνο 3.000, μιας και είχε μόνο τόσους. Η πρώτη πτώχευση ήταν θέμα χρόνου και ήρθε μόλις το 1825. Το 1826 ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Ζαΐμις και στο ταμείο του κράτους βρήκε μόνο, παρακαλώ, 16 γρόσια, δηλαδή ούτε καν μία λίρα. Τότε λοιπόν η Ελλάδα ονομάστηκε για πρώτη φορά Ψωροκόστενα. Περίοδος του Όθωνα, για να δούμε. Όταν έγινε λοιπόν βασιλιάς ο Όθωνας, πήρε και αυτός ένα δανειάκι και μάλιστα με την εγγύηση των τριών μεγάλων δυνάμεων, όπως βλέπετε υπήρχε και τότε μία τρόικα. Η κάθε μία εγγυήτρια δύναμη εγγυήθηκε για το 1/3 του δανείου με μία διαφορά. Την τρίτη δόση, η οποία ήταν 20 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, δεν καταβλήθηκε ποτέ μα ποτέ στη χώρα μας. Σας θυμίζει τίποτε αυτό άραγε? Πάντως όσα πήρε ο Όθωνας, δηλαδή οι δύο προηγούμενες δόσεις, σύνολο 20 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, οι Έλληνες δεν τα είδαν στις τσέπες τους, μιας και το 57% καταργήθηκε από τη δανειοδότρια τράπεζα, κατακρατήθηκε στο εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο σπαταλήθηκε από την αντιβασιλεία, κυρίως σε έξοδα του βαβαρικού στρατού. Πάλι οι Γερμανοί δηλαδή στη μέση. Τελικά η καθαραή εισρωή από το δάνειο για την Ελλάδα ήταν μόλις 14,2%. Στο τέλος του 1859 η Ελλάδα έναντι του δανείου χρωστούσε υπερτριπλάσια των όσων λογιστικά είχε υποφεληθεί από το δάνειο. Υπερτριπλάσια, Γιάννη. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 1843, οπότε είχαμε και τη δεύτερη χρεοκοπία της πατρίδας μας. Η τρικουπική περίοδος. Κατά την περίοδο αυτή κυρίαρχος θα αναδυθεί ο έμπιστος των ανακτόρων Συγκρός. Ήταν ο άνθρωπος που εξασφάλιζε στο ελληνικό δημόσιο δανειοδότες, στους οποίους συμμετείχε και ο ίδιος. Ήταν ο άνθρωπος που από τη δανειακή πρόσοδο εκτελούσε δημόσια έργα Ισθμούς Κορίνθου, Σιδηρόδρομοι Λαυρίου, Θεσσαλίας κτλ. Ήταν ο υπεργολάβος με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα αν αυτό σας θυμίζει κάποιο νεότερο πολιτικό της Ελλάδος, σίγουρα εμείς δεν φταίμε γι' αυτό, αλλά κάπου έχει πάει το μυαλό σας, έτσι? Γιάννη, με κοιτάτε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Χαρίλαος Τρικούπης θα αναδυθεί σε πρωταθλητή του εξωτερικού δανεισμού, Την περίοδο του Ελληνικού Βασιλείου 1832-1893, στον Τρικούπη χρεώνεται το 58,4% του εξωτερικού δανεισμού με 450 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Και όπως ήταν φυσικό, ο υπερδανεισμός με τοκογλυφικούς όρους έφερε και πάλι το 1893 την τρίτη χρεοκοπία στη χώρα μας. Χρεοκοπία νούμερο 30. Έτσι μέχρι το 1897 ο συνολικός δανεισμός μας έφτασε, όπως είπαμε, στα 770 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, από τα οποία στο χέρι πήραμε 389 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, δηλαδή μόλις το 50,5%, τα μισά χρήματα. Με τη συνηθισμένη τακτική δηλαδή υπογράψαμε στους τοκογρυφούς γραμμάτια και στο χέρι πήραμε μόλις τα μισά και φυσικά τα τοκοχρεωλήσια έτρεχαν. Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι όλα αυτά τα πληρώσανε τελικά τα τρισέγγωνα του Τρικούπη εις το ακέραιο και 10 φορές επάνω. Έτσι το 1898 η Ελλάδα θα τεθεί υπό το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Κάτι θα σας θυμίζει και αυτός όρος, και ταυτόχρονα θα της παραχωρηθεί δάνειο 150 εκατομμυρίων φράγκων, κάτι σαν 110 δις που πήρε ο γνωστός Γιωργάκης, το παλικάρι μας.
Από αυτό το 62% καταβλήθηκε ως αποζημίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως για την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τον πόλεμο του 1897. Το 15% χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη των ελλημάτων, το 20% στο κειμενόμενο χρέος και το 3% στα έξοδα έκδοσης. Πάλι φακέλος. Πάντως φανήκαμε αρκετά, κύριοι, αφού πληρώσαμε αποζημίωση σε αυτούς που παράνομα μας κατήχαν, αν και στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε για την περίπτωση αυτή μια πολύ γνωστή λέξη που αρχίζει με το γράμμα μη. Ακολουθεί μια δεύτερη περίοδος από το 1900 ως το 1945. Από το 1941 υπάρχει μια περίοδος στην οποία αναπτύσσεται ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα και υποχωρεί ο κρατικός. Την ίδια αυτή εποχή η Αθήνα αντιμετωπίζει τον Μακεδονικό αγώνα και από το 1912 τους Βαλκανικούς. Την περίοδο αυτή συνομολογήθηκαν 4 εξωτερικά δάνεια, συνολικά 521 εκατομμύρια φράγκα. Τα δύο πρώτα 76 εκατομμύρια μέχρι το 1910 και το τεράστιο 335 εκατομμύρια το 1914. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν υπέρ της εξυπηρέτησης των ήδη υπαρχόντων εξωτερικών δανείων, δηλαδή πληρώναμε από τότε που ήταν της μόδας να πληρώνει η Ελλάδα χρεολύσια προηγουμένων δανείων με νέα δάνεια, υπέρ της διεξαγωγής των Βαλκανικών πολέμων και στην εσωμάτωση των νέων περιοχών που προέκυψαν μετά τους Βαλκανικούς. Άκου τώρα εδώ χαρτί, τι συνέβηκε το 1867. Για να εκδώσει 28 εκατομμύρια δραχμές η Εθνική Τράπεζα και να τα παραδώσει στο ελληνικό κράτος για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού, πήρε για λογαριασμό της, παρακαλώ, τα έσοδα από τα τελωνεία, λοιπόν, Πάτρας, Πειραιά και Αθηνών. Επίσης πήρε και τα έσοδα από τη Σμυρίδα της Νάξου. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ θα δεις το πιο τρομερό σε λίγο. Σε λίγο, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Κάτσε να το δω τώρα εδώ πέρα, γιατί το κοίταζα και εκεί. Έχασα τα λόγια μου με αυτό που είδα. Είναι να μην τα χάνεις. Για 24 εκατομμύρια πάλι. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Συγγνώμη, για 18 εκατομμύρια το 1885 δάνειο. Όχι δάνειο, μας έκοψε χρήματα δηλαδή. Ναι. 18 εκατομμύρια. Το κοφτήριο. Το κράτος παραχωρεί τους προσόδους του δημοσίου από τον φόρο του κρασιού. Mm-hmm. Λοιπόν, για κάτσε τώρα εδώ, γιατί είχα ακόμα ένα πολύ καλό έτσι στοιχείο εδώ μπροστά μου. Είναι ολόκληρο βιβλίο αυτό της Εθνικής Τραπέζης. Και εδώ θέλει πολύ φασαρία για να τα βρεις όλα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι και πολλά. Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι. Το είχα μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Πήραν και τα έσοδα από το πετρέλαιο. Κάτσε να το δεις τώρα εδώ μισό λεπτό. Α, να το. 1886, 6 Ιουνίου. Για 19 εκατομμύρια δραχμές που έκοψε η Εθνική Τράπεζα και τα παραχώρησε στο ελληνικό κράτος, πήρε τη διαχείριση των προσόδων των μονοπωλίων πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτου και άλατος πετρελαίου. Σήμερα από το 1,60 που πληρώνουμε το 1 λίτρο βενζίνη, το 1 ευρώ είναι φόρος. Υποπτεύομαι πως αυτός ο φόρος δεν πάει στο κράτος. Αν αυτά συνέβαιναν από το 1886, γιατί να, και το παραδέχτηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί να μην συνεχίσει να γίνεται και σήμερα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Λέω τώρα εγώ με το πονηρό μου το μυαλό πάλι λέω. Το ίδιο έγινε και το 1887. Για άλλο ένα δάνειο 5,5 εκατομμυρίων παίρνει προσοχή η τράπεζα, συμμετέχει με κεφάλαια στην ίδρυση της εταιρείας διαχειρήσεως των μονοπωλίων της Ελλάδας πλέον. Μόνιμη διαχείριση από το 1887 και δόθε, που λέμε. Και δόθε, λοιπόν. Τι κάνουν τώρα εδώ το 1888 για δάνειο, όχι για δάνειο, για να κόψει ομολογιακό δάνειο, δηλαδή χρήματα 24 εκατομμυρίων δραχμών, το ελληνικό δημόσιο
παραδίδει τα έσοδα του σιδηρόδρομου Μήλων Ναυπλίου Καλαμάτας. Και για πόσο καιρό, λες? Για 99 έτη. Όχι 100. 1888. Έληξε το 1887. Τα ακούς, χάρη μου? Χοροπήδηξα. Εν τω μεταξύ είναι δικά μας αυτά, έτσι. Ναι, για να μας κόψουν τα νομίσματά μας. Είναι να γελάς και να κλαις. Επίσης, ως εγγύηση παρέχεται υποθήκη επί ολοκλήρου του κεφαλαίου της σιδηροδρομικής εταιρείας τότε. Αν δηλαδή μετά από 99 χρόνια δεν ξεπλήρωνε αυτό το δάνειο του ελληνικού κράτους, μέχρι τότε είχε υποθήκη όλο του σιδηρόδρομου. Τα βλέπεις, εγώ δεν τα διαβάζω, δεν τα βλέπω το κεφάλι μου. Το ιστορικό χρονολόγιο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος τα λέει. Λοιπόν, κάθε τώρα να δεις κι άλλα τρελά εδώ πέρα έχει παρακάτω. Μέχρι το 1894 ήδη το ελληνικό κράτος είχε πάρει χρήματα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2.250.000.000 και παρέδωσε αντίστοιχα έσοδα. Αντίστοιχα έσοδα δηλαδή. Είτε ήταν αυτά από μονοπόλια, είτε ήταν από τα έσοδα των σιδηροδρόμων, είτε. Και έρχομαι εγώ και λέω, πού έβρισκα τα υπόλοιπα λεφτά και ξεπληρώναν τα άλλα δάνεια? Άλλο πάλι αυτό. Ή μήπως όλα τα λεφτά αυτά που πέραν από αυτή την τράπεζα και δίναν τα έσοδα αυτά, τα δίναν για να ξεπληρώνουν τα εξωτερικά δάνεια? Εξωτερικά δάνεια. Όλα μέσα στο κόλπο είναι. Όλα παίζονται εδώ πέρα. Από αυτούς εδώ όλα να τα περιμένεις. Δηλαδή, και όταν λέει για δάνειο 6% και 7%, αυτό είναι 7%. Από τα απίστευτα. Εδώ σήμερα και οι τράπεζες που σου δανείζουν λεφτά για να πάρεις ένα σπίτι δεν βάζουν επιτόκιο 7%. 4,5, 5. Το πολύ. Το πολύ. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ληστρικά δάνεια, δεν μιλάμε για δάνεια απλά. Και τι δάνεια? Εξέδιδε το χρήμα μας και μας το δίνει αυτή ως δάνειο. Ανακύκλωση. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική συνέβαιναν όλα αυτά. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, κάτσε να βρω και άλλα. Έχει εδώ τρομερά πράγματα. Έχεις, βλέπω εδώ, έχεις πολλά. Έχει τρομερά πράγματα εδώ πέρα τώρα. Ολόκληρο τόμο. Ναι. Και θα σου βρίσκω εγώ συνέχεια. Λοιπόν, για 11 εκατομμύρια το 1900, για 11 εκατομμύρια 750.000 δραχμές μας δίνει τώρα η Εθνική, το δικό μας νόμισμα, εκδίδει 11.750.000 δραχμές για 65 έτη με 5%. Αν θα τα καθίσει κάποιος με μαθηματικό τρόπο και τα υπολογίσει, σίγουρα αυτά τα 11 εκατομμύρια πρέπει να είναι πάνω από 100. Όταν μιλάμε για 65 έτη με 5%, βέβαια. Σίγουρα, ναι. Και το δάνειο αυτό ήταν για την κατασκευή πύργου, σιδηροδρομικής γραμμής του πύργου και παρεσίας με λιγαλά. Και παρακολουθήθηκαν φυσικά τα έσοδα από την εκμετάλλευση της γραμμής για αυτά τα 65 έτη. Άρα πρέπει να το έχουμε ξεπληρώσει αυτό από το 1965, πρέπει να το ξεπληρώσουμε αυτό. Χαμός. Πω αδερφέ μου. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να... Δεν ζουν και όσο τους βάζεις και φυλακή όλους αυτούς. Δεν ζουν, ναι, άμα ζούσαν, είπα, τους βάζεις φυλακή. Γιατί τότε που ζούσαν τους βάλανε, Γιάννη μου. Ναι, για. Δεν τους βάλανε. Όχι βέβαια. Λοιπόν... Ο λαός πληρώνει. Άκου τώρα εδώ κι άλλο. Ομολογιακό δάνειο, λέει, από την Εθνική ύψους 10 εκατομμυρίων δραχμών διάρκειας 30 ετών με επιτόκιο 5% για να ιδρυθεί Θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο, προκειμένου να γίνει διανομή των γεών στη Θεσσαλία και να κτιστεί συνοικισμός για την αποκατάσταση των ομογενών προσφύγων από την Ανατολική Ρωμιλία και την υπόλοιπη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και φυσικά έβαλαν ελέγχο και τα δέρματα αυτών οι οποίοι ήταν στο συνοικισμό. Τα πάντα γελάμε για να μην κλαίμε, κυρίες και κύριοι. Για να μην κλαίμε. Πω, δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
Απίστευτη. Είναι το παράξενο της υπόθεσης, Γιάννη, δεν είναι αυτό. Το παράξενο είναι ότι ο κόσμος από τότε ψήφιζε και ψηφίζει συνειδητά. Αυτό είναι το παράξενο. Πάλι άλλα 110 εκατομμύρια το 1910, η διάρκεια για 50 χρόνια με επιτόκιο 4% αυτή τη φορά. Με εγγύηση φυσικά τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Δάνειο, λέω πάλι. Είναι δυνατόν. Έκοβε το χρήμα για την Ελλάδα και το χρεώνανε ως δάνειο. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Για άλλα 2,5 εκατομμύρια, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τα χρυσά φράγκα. Και θα το ξεπλήρωνε η Εθνική για το ελληνικό κράτος, για να γίνει ο σιδηρόδρομος Πειραιάς, Αθηνών, Πελοποννήσου και τα λοιπά, και πήραν φυσικά τις προμήθειες τα έσοδα από τον σιδηροδρομικό σταθμό, από την σιδηροδρομική γραμμή για 50 χρόνια, ποιος ξέρει για πόσα. Μπορεί και μην τα έχουμε πληρώσει ακόμα, να μην τα έχουμε ξεπληρώσει για 100 χρόνια, αλλά είναι 1911, οπότε θα πρέπει να το έχουμε ξεπληρώσει και αυτό, γιατί ο συνήθως τέτοια πράγματα κάναμε. Λοιπόν, και συνέχισε εσύ. Να βρω εγώ και άλλα τέτοια τρελά. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι την περίοδο αυτή υπογράψαμε νέα δάνεια για να πληρώνουμε τα παλιά. Από το 1915 έως το 1923 η Ελλάδα του διχασμού βρίσκεται εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια θα βιώσει τη μικρασιατική καταστροφή για να βρεθεί με τους πρόσφυγες από αυτήν. Εδώ αρχίζουν και τα πραγματικά δανειακά, πλην όμως τοκογλυφικά ευτράπελα. Η οικονομική πορεία διαρθρώνεται από τις μεγάλες έκτακτες πολεμικές δαπάνες, περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δραχμών, ενώ σε έξαρση βρίσκεται και ο εσωτερικός δανεισμός. Ενώ η χώρα στην ουσία δεν μπορούσε να δανειστεί... Αυτό που λέει εσωτερικός δανεισμός είναι αυτά που λέω εγώ, έπρεπε. Ναι. Ενώ λοιπόν η χώρα στην ουσία δεν μπορούσε να δανειστεί και ουδής γνώριζε το παραμικρό στο κοινοβούλιο, θα ρίξει και το γνωρίζουμε σήμερα εμείς. Ξαφνικά όλοι άρχισαν να μιλούν για δύο μυστικά δάνεια και μάλιστα μεγάλα. Ένα το 1915 και ένα το 1916, ισόποσα από 40 εκατομμύρια μάρκα, πάμε στα μάρκα Γιάννη, τα 80 εκατομμύρια μάρκα αυτά δεν είχαν εγγραφεί πουθενά. Η κυβέρνηση Σκουλούδη τα κράτησε εντελώς μυστικά, ακόμα και από τη Βουλή, και δεν τα ανέγραψε πουθενά, λες και πρόκειται για δανεισμό κάποιου μπακάλι της γειτονιάς. Η υπόθεση έφτασε το 1918 στο ανώτατο δικό δικαστήριο, στο οποίο ο Σκουλούδης θα υποστηρίξει ότι κρατήθηκε μυστικό για να μην εκλειφθεί ως ένδειξη γερμανοφιλίας. Και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί σε κανένα συντεταγμένο κράτος, παρά μόνο σε αφρικανικές δημοκρατίες, όπου οι φύλαρχοι είχαν το γενικό κουμάντο. Το πιο εσχρό δάνειο στον πλανήτη. Εδώ τώρα δες. Την περίοδο αυτή υπογράψαμε και λάβαμε το πιο εσχρό δάνειο που έχει πάρει ποτέ χώρα. Εσχρό όχι για το μέγεθός του, μιας και ήταν σχετικά μικρό, αλλά επέσχυντο για το λόγο που το λάβαμε. Προσέξτε, το 1913 ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος από δυνάμεις της Βόρειο Ελλάδος, έχισε το αίμα του για να καταλάβει μια στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γραμμή, τη γραμμή Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης, και το πέτυχε. Η γραμμή κατελήφθη από τον ελληνικό στρατό. Φαίνεται όμως ότι οι σύμμαχοι είχαν άλλα σχέδια για εμάς. Ενώ την καταλάβαμε εμείς, ξαφνικά οι Γάλλοι αποφάσισαν ότι η γραμμή τους ανήκει στα πλαίσια της συμμαχικής μοιρασιάς. Όμως ήταν κάτι που υπήρχε σε ελληνικά εδάφη και δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Έτσι μας εξανάγκασαν να την αγοράσουμε, Γιάννη. Και επειδή ως συνήθως δεν είχαμε λεφτά, μας έδωσαν το δάνειο και μάλιστα σε δολάρια. Μας έδωσαν ένα καναδικό, δηλαδή γαλλικό δάνειο 8 εκατομμυρίων δολαρίων για να πληρώσουμε στους Γάλλους μια σιδηροδρομική γραμμή την οποία εμείς την είχαμε καταλάβει με το στρατό μας. Χαμός. Λοιπόν, πάμε. Περίοδος Μεσοπολέμου 1924 με 1932. Με τη μικρασιάτικη καταστροφή ο ελληνισμός θα βρεθεί σε αμηχανία και σύγχυση. Από το 1924 μέχρι το 1928 ο κοινοβουλευτισμός θα βρεθεί σε οξύτατη κρίση με 12 κυβερνήσεις, δηλαδή κάθε 4,5 μήνες και άλλη κυβέρνηση. Ο Βενιζέλος θα επιστρέψει και θα κερδίσει τις εκλογές του 1928 με 223 έδρες από τις 250 που υπήρχαν τότε. Η τετραετία θα είναι περίοδος
κοινοβουλευτικής ομαλότητας. Τα επιτακτικότερα προβλήματα είναι το προσφυγικό και η σταθεροποίηση της δραχμής, που η αξία της είχε πέσει στο 15ο της προπολεμικής. Η φορολογική επιβάρηση παραμένει δυσβάσταχτη σε σχέση με την προπολεμική, έχει αυξηθεί κατά 37 φορές. Από το 1924 μέχρι το 1930 εισέρευσαν στην Ελλάδα 1,16 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα, εκ των οποίων το 78% ήταν δάνεια. Την περίοδο του 1924-1931 συνομολογήθηκαν 9 εξωτερικά δάνεια, συνολικά 992 εκατομμύρια φράγκα. Τα δάνεια αυτά προήρθαν από την Αγγλία κατά 48%, τη ΣΥΠΑ κατά 31% και τα υπόλοιπα σε μονοψήφια ποσοστά από Βέλγιο, Σουηδία, Γαλλία, Ολλανδία, Ελβετία, Αίγυπτο και Ιταλία. Τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των προσφύγων, την εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού, τη σταθεροποίηση της δραχμής και παραγωγικά. Την ίδια περίοδο η εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού απορροφούσε το 29% των τακτικών εσόδων. Συνολικά την περίοδο 1824-1932 είχαμε δανειστεί από το εξωτερικό 2,2 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 1932 είχαμε αποσβέσει 2,38 δισεκατομμύρια, δηλαδή 183 περισσότερα από όσα είχαμε δανειστεί, και πάλι χρωστούμε 2 δισεκατομμύρια. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Όχι βέβαια. Όχι. Πάμε τώρα παρακάτω να δούμε εδώ. 1917, το πρώτο δάνειο, για κοπή χρήματος, η Εθνική Τράπεζα προς το Ελληνικό Κράτος παίρνει τις εισπράξεις των δολωνίων Μυτιλίνης, Χίου και Σύρου. Αυτό γίνεται το Φλεβάρι, και για άλλη μια κοπή χρήματος τον Μάιο παίρνει τα έσοδα 10 εκατομμύρια δραχμές τη μία φορά και 5 εκατομμύρια την άλλη, τα έσοδα από το φόρο της Ταφίδας. 1921, για να κόψει 40 εκατομμύρια δραχμές παίρνει η Εθνική Τράπεζα από το Ελληνικό Κράτος το δικαίωμα, τα έσοδα από όλα τα χαρτόσημα στις νέες χώρες πλέον. Η Βόρειος Ελλάδα που απελευθερώθηκε ήταν νέες χώρες, και για 100, πάλι το 1921, και για 150 εκατομμύρια που εξέδωσε στο Ελληνικό Κράτος η Εθνική Τράπεζα, παίρνει με επιτόκιο 6% παίρνει το φόρο κατανάλωσης καπνού στις νέες χώρες. Πρόσεξε εδώ τι παιχνίδι τρομερό παίζεται. Πες και σήμερα πας και παίρνεις ένα μπακέτο τσιγάρα, τα 9 από τα 10 έχουν 3,80. Λοιπόν, 1 ευρώ είναι η πραγματική αξία του πακέτου, μαζί με τα κέρδη του εργοστασίου, του ψιλικατζή, η περιπτερά, του καπνοπόλη που του τα δίνει και ο καπνός. Όλα αυτά μαζί είναι 1 ευρώ. Υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι φόρος. Αν από το 1921 άρχισαν να παίρνουν αυτά τα έσοδα, ίσως να συνεχίζεται ακόμα και σήμερα αυτό. Και πάντα αναρωτιόμουν, Χάρη μου, λέω, τόσα λεφτά πού πάνε? Δεν γίνεται ρε παιδιά, τόσα λεφτά. Πού πάνε. Εμείς θα έπρεπε αυτή τη στιγμή σήμερα να πληρώνουμε 60 δραχμές για κάθε λίτρο, 60 λεπτά για κάθε λίτρο βενζίνης και 1 ευρώ για κάθε πακέτο τσιγάρα. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος σήμερα έχει αυτοκίνητο και καπνίζει, πληρώνει κάθε μέρα πολλά λεφτά. 7 με 8 ευρώ. Καθημερινά. Καθημερινά. Και ο μισθός είναι 5 εκατοστάρικα. Καθημερινά. Ένα πακέτο τσιγάρα, εγώ σου λέω, είναι 3,3 ευρώ φόρος. Δεν ξοδεύεις 4 λίτρα βενζίνη σήμερα την ημέρα. Σίγουρα 5 ευρώ βενζίνη δηλαδή. Το όχι, λιγότερο. 6 ευρώ βενζίνη δεν καίμε την ημέρα. Το λιγότερο. Από τα 6 ευρώ τα 4 είναι φόρος. Αυτόματα, έχοντας κάνει μια μικρή βόλτα με το αυτοκίνητο, όχι πολύ μεγάλη, και έχοντας πάρει ένα πακέτο τσιγάρα, έχεις δώσει 7 ευρώ σε αυτό το κράτος. Ενώ θα πρέπει να του έχεις δώσει μόλις 2. Μόλις 2 ευρώ ή 2,5. Τα υπόλοιπα που πάνε. Έχεις δώσει 9,5. 10. Τα άλλα όλα είναι φόρος. Πού πάνε, αναρωτιέμαι πάντα, τόσα λεφτά
Δεν μπορεί ρε παιδιά. Κάποια στιγμή, χάρη μου και κυρίες και κύριοι, έκανα το εξής. Καλός μου φίλος, καλή του ώρα όπου είναι, πρώτος υφυπουργός το 1974 οικονομικών, μεγάλο κεφάλι, καθηγητής σε τρία πανεπιστήμια στην Ευρώπη οικονομικών, εντιμότατος άνθρωπος, συχάθηκε την πολιτική και την παράτησε, καλή του ώρα όπου είναι, ο φίλος μου ο Γιώργος, δεν λέω το επίθετο γιατί είπε να μην, λέω αγαπητέ μου, λέω μια μέρα το 2004, προσέξτε τώρα, το 2004, σε παρακαλώ το λέω, έχω την εντύπωση, καταρχήν του λέω εδώ που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το 1912 ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχω την εντύπωση ότι μέχρι το 1912 δίναμε λιγότερους φόρους στους Τούρκους από αυτούς που δίνουμε σήμερα. Και προσέξτε, μιλάω για το 2004. Έλα ρε πάντα υπερβολικός μου λέει είσαι. Σε παρακαλώ, εσύ έχεις τον τρόπο να το ψάξεις. Εγώ δεν έχω αυτόν τον τρόπο λέω. Δώσε, κάνε μου αυτή τη χάρη λέω. Ψάξ' το. Δώσε μου ένα μήνα. Εγώ του δώσα δυο. Είμαι άπλαστο λέω, σε δίνω δύο μήνες. Και διαπίστωσε ότι το 2004, που δεν ήταν οι φόροι που έχουμε σήμερα, για φαντάσου, δίναμε περισσότερα λεφτά για φόρους έμεσους και άμεσους από ό,τι δίναμε επί τουρκοκρατίας. Φτάνει όμως που βάλα ως όρο, ως όρο να έχει κάποιος αυτοκίνητο και να καπνίζει. Ναι. Το βάλα όρο αυτό. Γιατί εκεί πάντα έχουν τα λεφτά. Βέβαια. Και πώς είναι οι Έλληνες που δεν καπνίζουν. Πόσοι είναι αυτοί. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. 1 Νοεμβρίου 1921 κόβει 150 εκατομμύρια δραχμές η Εθνική Τράπεζα με επιτόκιο πάλι 6% και παίρνει από το ελληνικό δημόσιο τις εισπράξεις από τα πολλούμενα στις νέες χώρες, λέει, ήδη μονοπωλίου. Το λέει το ιστορικό χρονολόγιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν συμβεί εις βάρος του Έλληνα πολίτη ποτέ. Είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και νόμιμα να μην μπορεί να τους πειράξει κανένας. Νόμιμα είναι αυτά. Ναι αδερφέ μου, ναι. Όλα. Λίγο παρακάτω χρονικά, πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Το Συμβούλιο της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος δίνει, εγκρίνει 1.600 εκατομμύρια δραχμές, τα εκδίδει στο ελληνικό κράτος με επιτόκιο 6,5% και συμμετέχει στην ίδρυση της εταιρείας για την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης. Εδώ σε θέλω. Φράγκα, όχι αστεία, και πρόσεξε, παίρνει και για άλλα 50 εκατομμύρια δραχμές, μόνο για 50, πάλι τον φόρο κατανάλωσης καπνού στις νέες χώρες. Αν είναι δυνατόν το 22. Και όμως το 22 και λίγο παρακάτω 1923 5 Μαρτίου σύμβαση μεταξύ Εθνικής Τραπέζης και Ελληνικού Δημοσίου για την έκδοση 750 εκατομμυρίων δραχμών. Λοιπόν, με επιτόκιο όμως αυτή τη φορά μόνο 1,5%. Μπα, μας λυπήθηκαν. Και αναλαμβάνει να πάρει η Εθνική Τράπεζα για την εκπλήρωση, να ξεπληρωθεί το δάνειο, την έκτακτη φορολογία κινητής και ακίνητης περιουσίας όλων των Ελλήνων. Να τα μας. Τα ακούς, χάρη μου. Τα ακούω, ναι. Τα ακούω να λες. Ο yes. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εδώ μιλάμε τώρα, πρόσεξε, 1924. Χρηματοδοτεί με 35 εκατομμύρια δραχμές. Δίνει δηλαδή 35 εκατομμύρια δραχμές εκτυπωμένες στον Δήμο Αθηναίων και παίρνει τα έσοδα από το λαχείο.
Σωστός. Ρε το Ρότσιλ, όλα τα έβαλε στο χέρι. Δεν άφησε βάλει τάμπουρα τίποτα. Δηλαδή, και η πλάκα ποια είναι, θα μου πεις τώρα, ποιος από εμάς να ενδιαφερθεί να πάει να αγοράσει το ιστορικό χωριό της Εθνικής Τραπέζης για να τα βρει. Έλα όμως που εγώ ενδιαφέρθηκα. Αυτό εδώ για να το αναφέρεις όλο θέλεις 5 μέρες. Έλα, εγώ τα πιο ζωμερά βγάζω στον αέρα. Έλα όμως που εγώ ενδιαφέρθηκα. Τι παλιό παιδό είμαι. Τι παλιό παιδό είμαι, χάρη. Όλα τα ανακατεύω και εγώ. Λάμα να μην κάθομαι λίγο ήσυχος. Για συνέχισε αδερφέ. Και εγώ θα ψάχνω να βρίσκω κι άλλα ζωμερά στην εγκυκλοπαίδεια που κρατάω. Πάμε παρακάτω. 1946-1966, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Ακούμε ωραίες λέξεις από εδώ και κάτω, Γιάννη, ακούμε για ανάπτυξη. Πρώτο μέλημα της χώρας, η ανασυγκρότησή της από την κατοχική καταστροφή, που είχε φτάσει 33 φορές το εθνικό εισόδημα του 1946. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ο εμφύλιος και το τρίτο οι υπέρογες στρατιωτικές δαπάνες, οι μεγαλύτερες στη Δυτική Ευρώπη, 19 και που έφταναν το 27,5% των συνολικών εξόδων. Τα προβλήματα μέχρι το 1952-53 θα τα αντιμετωπίσουν συνολικά 18 κυβερνήσεις που θα προχωρήσουν σε 8 υποτιμήσεις. Κατά μέσο όρο κάθε 5,5 μήνες και άλλη κυβέρνηση και κάθε χρονιά και υποτίμηση. Το δημόσιο χρέος συντίθεται από το προπολεμικό και το μεταπολεμικό. Το προπολεμικό μέχρι το 1962 ήταν υπερτριπλάσιο του μεταπολεμικού. Στο προπολεμικό το 90% καταλάμβανε ο προπολεμικός εξωτερικός δανεισμός. Την περίοδο 1962-67 οι ελληνικές κυβερνήσεις θα διακανονίσουν το 97% του προπολεμικού εξωτερικού χρέους, το οποίο μαζί με τους τόκους ανερχόταν στα 6,41 δισεκατομμύρια δραχμές. Μέχρι το 1955 η Ελλάδα είχε συνάψει μόνο 3 εξωτερικά δάνεια, συνολικά 145 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια θα συνάψει άλλα 28 εξωτερικά, συνολικά 406,4 εκατομμύρια δολάρια. Ο μετακατοχικός δανεισμός προήλθε κατά 58,4% από τη ΣΥΠΑ, κατά 19% από τη Δυτική Γερμανία και κατά 14,36% από την Αγγλία, τα υπόλοιπα από διεθνείς οργανισμούς. Για την εξυπηρέτηση του μετακατοχικού εξωτερικού δανεισμού, η Ελλάδα κατέβαλε το 128% της δανειακής προσόδου που λογιστικά είχε πάρει. Καταλάβατε το μέγεθος της στοχογλυφίας. Περίοδος δικτακτορίας 1967-1974. Περίοδος υπέρογου εσωτερικού δανεισμού, ο οποίος και τετραπλασιάστηκε. Αντίθετα, ο εξωτερικός δανεισμός σημειώνει πολύ μικρή αύξηση. Συνολικά, 19 εξωτερικά δάνεια, μόλις το 6,4% του νέου δανειακού χρέους, εξ αυτών το 92,2% είναι σε δολάρια. Την περίοδο αυτή εμφανίζονται τα δάνεια σε συνάλλαγμα. Πρόκειται για δάνεια εργοληπτικών εταιριών, τα οποία έπαιρναν από το εξωτερικό υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στη συνέχεια τα παραχωρούσαν στο ελληνικό δημόσιο προς εκτέλεση δημοσίων έργων με ανάδοχους της εν λόγω εταιρείας. Συνολικά συνομολογήθηκαν 59 τέτοια δάνεια. Προφανώς το ελληνικό δημόσιο δεν είναι ο δανειολήπτης, έτσι δεν θεωρείται εξωτερικός δανεισμός. Στο νέο δημόσιο χρέος, ο δανεισμός σε συνάλλαγμα αντιπροσώπευε το 23,6%. Πάμε λοιπόν στην περίοδο της μεταπολίτευσης 1975-1981 επί της κυβερνήσεως του κυρίου Καραμαλή. Το προπολεμικό εξωτερικό δημόσιο χρέος λόγω του διακανονισμού... Είμαστε στον Καλαμαλή. Ναι. Ω, λεβέντη μου, έχεις ξεφύγεις. Είμαστε σε προχωρημένο. Χρονολογικά με ξέφυγες. Σε προχωρημένο. Κάτσε λίγο εγώ να προχωρήσω εγώ τότε. Είμαστε χρονολογικά παρέα. Περιμένω. Λοιπόν, η Εθνική το 1925 για τα χρήματα που έχει δώσει στο ελληνικό κράτος και δεν μπόρεσε να τα πάρει μέχρι εκεί, τι γίνεται, συμβαλωμένη, τώρα θα το διαβάσω όπως το λέει ακριβώς. Συμβαλωμένη με το ελληνικό κράτος η Εθνική το 1925
αλλά λαμβάνει την διαχείριση των εν Ελλάδη κτημάτων των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων αγροτικών και αστικών, τα οποία η τράπεζα θα διαθέσει με δάνεια στους εγκατεστημένους πρόσφυγες. Συστήνεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ειδική διεύθυνση διαχειρίσεως κτημάτων εξανταλλαγής. Άκου τι έγινε, χάρη του, το τρομερό του, εδώ είναι ασύλληπτο το μέγεθος του εγκλήματος. Πήρε όλα τα κτήματα από το Οθωμανικό κράτος η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είχε για αυτά που χρωστούσε το ελληνικό κράτος αυτή που δεν τα χρωστούσε, γιατί την εξέδινε το χρήμα, εξέδινε την ίδια την Ελλάδα σαν ήταν πόρνη, βέβαια, ο Ρατσίλτ. Και για να πάρει αυτά τα δίδυνα λεφτά που του χρωστούσαμε, πήρε όλα τα κτήματα από το Οθωμανικό κράτος και τα έδωσε με δάνειο στους Έλληνες. Ονόμα. Απίστευτα πράγματα. 2 έτη μετά, παρακαλώ, ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Εξ ολοκλήρου η Τράπεζα της Ελλάδος, που πλέον αναλαμβάνει αυτήν με νόμο την έκδοση του ελληνικού χαρτονομίσματος, πλέον είναι 100% στα χέρια του Ρότσιλντ. Έτσι. Και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Εθνική Τράπεζα. Και προσέξτε, άλλη μια. Παίρνει και το δικαίωμα, δηλαδή αγοράζει τις μετοχές όλες της Αγροτικής Τράπεζης της Ελλάδος, στην οποία είναι υποθηκευμένα εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα και Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια του Ρότσιλντ. Και πρόσεξε τώρα, ποιος είναι αντιπρόεδρος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας, κυρίες και κύριοι. Μην το δείτε στραβά αυτό που θα πω. Από το 1922, λόγω του ότι έδωσε απίστευτα μεγάλες εκτάσεις η Εκκλησία δωρεάν, όχι με δάνειο, εκεί έκανε τη ζημιά η Εκκλησία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, παίρνοντας τα κτήματα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το ελληνικό κράτος μάλλον, μόλις τα πήρε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως ανταλλαγή, εκείνη τα δίνει με δάνειο. Η Εκκλησία όμως τα δίνει έτσι στον κόσμο. Και για να σταματήσει αυτό το πράγμα, η χαλάστρα που έκανε η Εκκλησία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βάζει ως αντιπρόεδρος της έκτοτε από τότε μέχρι σήμερα, και ισχύει ακόμα αυτό, τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος. Αλλά δεν πηγαίνει ο ίδιος και βάζει τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων πριν εξουσιό του, που ποτέ δεν πατάει βέβαια, γιατί την Εκκλησία της Ελλάδος δεν την ενδιαφέρουν αυτά. Θα μου πεις, γιατί συνεχίζει να δέχεται να έχει αυτή τη θέση? Ίσως αποβλέπει στο μέλλον, όταν κάποια στιγμή βρεθεί ένα παλικάρι και κρατικοποιήσει τις τράπεζες, όπως έχουν βρεθεί σε άλλες χώρες παλικάρια. Βλέπει ο Ούγκο Τσάβες, αυτόν τον τρομερό Ισλανδό πρόεδρο, του οποίου το επίθετο συνεχώς με διαπέδια, είχε ένα επίθετο τρομερό κι αυτός. Αλλά μεγάλο παλικάρι, τις άφησε, χρεοκόπησαν, ναι, και μετά σκατοικοποίησε και έσωσε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και χάρισε και όλα τα δάνεια. Πρώτος μάγκας. Πού να του φτάσει Σαμαρά εσύ αυτόν? Ούτε μια τρίχα από πού να μην πω τώρα από το μέρος του σώματός του δεν είσαι. Άντε να μην πω από πού. Αυτοί βγαίνουν συνεχώς. Γιατί είναι στο ξέρετε το εσωρού παρακολουθεί. Μιλάνε για στήριξη των τραπεζών. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Μόνο αυτό. Έχω λοιπόν εδώ μπροστά μου το ΦΕΚ της κυβερνήσεως. 7 Δεκεμβρίου 1927. Άκου τώρα το τι έγκλημα έγινε. Πάλι ανώνυμος εταιρεία η Τράπεζα της Ελλάδος που θα εκδίδει πλέον το χρήμα, αλλά είναι όλοι αγορασμένοι από τον Ρότσιλντ. Πάλι αυτή έχει μόνο το δικαίωμα σε όλη την επικράτεια, αλλά αυτή τη φορά, αγαπητέ μου, είναι και αφορολόγητη. Απαλλάσσεται, λέει, πάσης φορολογίας. Και άσε τώρα να ακούσεις. Ρίξε, ρίξε. Ουδεμία τροποποίησης
της παρούσης συμβάσεως, λέει, που αναφέρεται στο ΦΕΚ, δύναται να γίνει άνευ της συγκαταθέσεως γενικής ελεύθερης τραπέζης της Ελλάδος. Αν δεν του θέλει ο Ρότσιλντ, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λοιπόν, κανείς δεν έχει το δικαίωμα, λέει, να εκδίδει νομίσματα άλλα παρά μόνο η Τράπεζα της Ελλάδος. Αντί για μας. Και έχει, πρόσεξε, έχει στην κατοχή της όλο το χρυσό της Ελλάδος ως ασφάλεια για τα λεφτά που εκδίδει στο εθνικό μας τυπογραφείο, λέω πάλι, με δικά μας έξοδα. Κάνει έκου έτσι που το έβαλες. Ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Να το φτάσω εκεί που πρέπει. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Δεν απατώμε. Ένας χαμός. Ναι. Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι. Ούτε εν το κεντρικό καταστήματι, λέει το ΦΕΚ, ούτε εν της υποκαταστήμασιν αυτής δικαιούται αντιπρόσωπος του δημοσίου να ερευνά τα βιβλία της τραπέζης. Έτσι. Πλην εν την περιπτώση του προηγούμενου άρθρου, οπότε ο επίτροπος του κράτους δίνεται, λέει, να ζητήσει παρά της δικής του τραπέζης να παράσχει πάνω αναγκαίων στοιχείων αυτοπροσμόρφωση γνώμης και μόνον. Ο επίτροπος του κράτους, λέει, υποχρεούται να τηρεί αυστηρά εγεμήθεια εν σχέση προς τις υποθέσεις της τραπέζης. Κοίταξε, εγώ θα σε λέω πόσο τους κλέβω τους Έλληνες, αλλά θα το ξέραμε εμείς σε δυο μόνο. Δεν θα τα μαθαίνουν τα χαϊβάλια τώρα, θα τα μαθαίνουν, σε παρακαλώ. Αυτά είναι τα χαϊβάλια που μας πληρώνουν. Πρέπει να τους τα λέμε και όλα μεταξύ μας. Να τα τρώμε παρέα. Και το χειρότερο απ' όλα, η τράπεζα, λέει, δεν υπόκεινται εις ειδικούς κανονισμούς εκδιδόμενους από τις κυβερνήσεως ή άλλων αρχών. Νόμος δεν την πιάνει. Βέβαια, οι διατάξεις των περί ανωνύμων εταιριών και τραπεζών νόμων δεν έχουν εφαρμογή, λέει, επί της τραπέζης της Ελλάδος. Θα βλέπεις, λοιπόν. Ναι. Η τράπεζα απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους. Η βία απαλλάσσεται της πληρωμής ή οδήποτε φόρου ή τέλους επί των εκδιδομένων τραπεζικών γραμματείων πλην του επιβλητέου φόρου σε ορισμένες περιπτώσεις προβλεπόμενες από το άρθρο 63. Δεν υπάρχει τίποτα για να το δεις. Λοιπόν, τώρα εδώ κοίτα να δεις τι γίνεται. Ένα τελευταίο τρομερό και συνεχίζεις. Επιτρέπεται υπό της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και μετά την ίδρυση αυτής υπό της Τραπέζης της Ελλάδος εξαγωγή του χρυσού εκτός της επικράτειας. Μπορεί, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, χωρίς να δώσει καμιά σημασία σε κανέναν μας, η Τράπεζα της Ελλάδος να πάει τον ελληνικό χρυσό που είναι ολονών μας όπου θέλει. Ωραία πράγμα. Συνέχισε, χάρη μου. Γιάννη μου, σου έκανα την καρδιά περιβόλια. Ναι, μου τη μαύρεσες λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε, λοιπόν, στην περίοδο της κυβερνήσεως του Καραμαλή. Προχωράμε τώρα, μπαίνουμε στα χοντρά χαρτιά, Γιάννη. Το προπολεμικό εξωτερικό δημόσιο χρέος λόγω του διακανονισμού 1962-67 βαίνει συνεχώς μειούμενο από το 4% του συνολικού δημοσίου χρέους. Το 1974 θα πέσει το 1981 στο 0,6%. Ο μεταπολεμικός εξωτερικός κατά μέσο όρο στο 3,9% των τακτικών εισόδων. Συνολικά έχουμε 24 εξωτερικά δάνεια, 3 από τη γαλλική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα από διεθνείς οργανισμούς και τράπεζες. Κυριαρχία του δολαρίου και απουσία της αγγλικής λίρας. Περίοδος 1981-1989. Πάλι εγώ είμαι μακριά όμως χρονικός από σένα. 1989, το ξέρω, ναι. Πάλι μακριά. Είμαι χρονικός μακριά, γιατί εγώ τώρα το μεταξά εδώ κοντά να πω. Δηλαδή, τι παλικαριά τους έκανε, τι φωτιά στα μπατζάκια τους άναψε. Λοιπόν, να το πω λίγο πιο μετά. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Το 1936 το ελληνικό κράτος αρνήθηκε. Ο Ιωάννης Μεταξάς, εννοείται, αυτό ήταν το κράτος. Ναι. Αρνήθηκε να εξυπηρετήσει δάνειο
που είχε συνάψει με τη βελγική τράπεζα Société Commerciale de Belgique. Το κράτος πριν από αυτόν είχε συνάψει αυτό το δάνειο. Η κυβέρνηση του Βελγίου έσπευσε να συνδράμει τη βελγική τράπεζα και προσέφηγε στο νεοσύστατο τότε Διεθνές Δικαστήριο του Διεθνούς Δικαίου, που είχε ιδρυθεί από την Κοινωνία των Εθνών, πρόγραμμα του ΟΗΕ. Στην προσφυγή της, η βελγική κυβέρνηση κατηγορούσε την Ελλάδα ότι αθετεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Το ελληνικό κράτος, ο Ιωάννης Μεταξάς δηλαδή, απήντησε με υπόμνημα το οποίο ανέφερε, κύριε Σαμαρά και κύριε Βενιζέλο. Ακούστε, και αν βρείτε από αυτού του ανθρώπου το κουράγιο να αναφέρετε έστω και τα μισά, τότε εγώ θα σας πω μάγκες. Αλλά δεν είστε ούτε μια τρίχα από τον Μεταξά. Και ξέρετε από ποιο μέρος του σώματός του εννοώ. Όλοι μαζί. Κι ας ήταν ένα 60. Ήταν γίγαντας. Λοιπόν, τι λέει ο τρομερός αυτός άντρας. Η κυβέρνηση της Ελλάδος ανήσυχε για τα ζωτικά συμφέροντα του ελληνικού λαού και για τη διοίκηση, την οικονομική ζωή, την κατάσταση της υγείας και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας, δεν θα μπορούσε να προβεί σε άλλη επιλογή. Όποια κυβέρνηση και αν ήταν στη θέση της, θα έκανε το ίδιο. Αχ, Μεταξάκη, να ξέρεις. Πάμε παρακάτω, ακούς τι λέει. Λοιπόν, ενίοτε μπορεί να υπάρξει μια έκτακτη κατάσταση η οποία κάνει αδύνατο για τις κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους δανειστές και προς το λαό τους. Η πόρη της χώρας δηλαδή δεν μπορεί ταυτόχρονα και για το λαό και για τους δανειστές. Έτσι, ναι, δεν γίνεται. Η πόρη της χώρας είναι ανεπαρκής για να εκπληρώσουν και τις δύο υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Είναι αδύνατο να πληρώσει μια κυβέρνηση το χρέος και την ίδια στιγμή να παρασχεθεί στο λαό η κατάλληλη διοίκηση και οι εγγυημένες συνθήκες για την ηθική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να είναι επιλέξει, λέει, ανάμεσα στα δύο. Και φυσικά το καθήκον του κράτους είναι να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοσίων υπηρεσιών. Και αυτό υπερτερεί εναντί της πληρωμής των χρεών της. Από κανένα κράτος, λέει ο τεράστιος Μεταξάς, σπιθαμιαίοι, κύριοι Σαμαρά και Βενιζέλο, σπιθαμιαίοι είστε μπροστά του, μια σπιθαμή. Από κανένα κράτος, λέει, δεν απαιτείται να εκπληρώσει μερικά ιωνικά τις χρηματικές του υποχρεώσεις, αν αυτό θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών του και έχει σαν αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της διοίκησης της χώρας. Σωστός. Στην περίπτωση που η αποπληρωμή των χρεών θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ζωή και τη διοίκηση, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να διακόψει ή να μειώσει την εξυπηρέτηση του χρέους. Η δίκη έγινε το 1938 και ο νομικός εκπρόσωπος του ελληνικού κράτους, με βάση αυτά τα επιχειρήματα, δικαίωσε την Ελλάδα. Και τι έγινε αργότερα, αγαπητοί μου? Το 2003 πάτησε πάνω σε αυτά τα νομικά επιχειρήματα και στη δικαστική απόφαση, η οποία δημιουργεί, ως ξέρετε, νομικό δεδικασμένο. Ποιος? Το 2003 τώρα, προσέξτε, από το 36 πάμε στο 2003. Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Νέστορας, για να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους της Αργεντινής και να σώσει τη χώρα από τα νύχια του δούλου του. Και τα κατάφερε, χάρη στον Ιωάννη Μεταξά. Όταν το είπα αυτό στον Κωνσταντάρα, που με είχε καλεσμένο στο ΑΡΤ, και δίπλα του βρισκόταν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ένας της ΔΗΜΑΡ, ξέρετε τι είπαν, κυρίες και κύριοι? Αφήστε τον Ιωάννη Μεταξά στον τάφο του, λέει, κύριε Παπαζήτη, μου είπαν. Αφήστε τον Ιωάννη Μεταξά στον τάφο του. Εγώ λέω, μήπως μπορούμε να τον κλωνοποιήσουμε για να τον επαναφέρουμε. Ποιον? Πόσα όχι έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που έκανε το 8ωρο, το ΙΚΑ, τις συντάξεις και έδωσε 15ήμερη άδεια μεταποδοχών θεσμικά. Ξέρεις πως το έκανε αυτό? Βάζοντας υπουργό εργασίας έναν αρχικομουνιστή. Πήρα από όλα τα κόμματα και έκανε υπουργούς. Έτσι. Και εκεί έβαλε αρχικομουνιστή και δεν τα σκέφτηκε καν εκείνος. Αυτοί όταν κάνανε απεργίες ζητούσαν μηδενικά πράγματα, συνάσματα. Εσύ δεν τα κάνεις, το είπε αυτά.
και του δώσε και ένα όπλο και του είπε, αν δεν τα κάνεις πάρε αυτό το όπλο να αμυνθείς όταν θα βρεθείς απέναντί μου. Σωστός. Μεγάλος άντρας. Μεγάλος άντρας. Συνέχισε χάρη μου, γιατί και ώρα περνάει, βλέπω. Και πάμε, Γιάννη, στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου 1981-1989. Ο δημόσιος τομέας διευρύνεται εντυπωσιακά. Οι απασχολούμενοι στην κεντρική διοίκηση ΔΕΚΟ από 300.000 θα αυξηθούν σε 460.000. Μαζί δίνει τις δημόσιες τράπεζες προβληματικές και τις ελεγχόμενες από το δημόσιο επιχειρήσεις θα φτάσουν τις 640.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και οι εισηγητικές εκθέσεις επί του προϋπολογισμού, τα ελλείμματα του ευρύτερα δημοσίου τομέα από το 13,4% επί του ΑΕΠ το 1981 θα φτάσουν το 1989 στο 26,1%. Τα ελλείμματα θα καλυφθούν κατά 106% από το δανεισμό. Πάλι δανεισμό, γιατί. Το 1985 η Ελλάδα ήταν παγκόσμια πρώτη στο κατακεφαλήν δημόσιο χρέος, το οποίο είχε αρχίσει να προσδιορίζει την ύπαρξη της οικονομίας και όχι την ανάπτυξή της. Το διάστημα 1982-89, κατά μέσο όρο, η συνολική εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους κάλυψε το 33,61% των τακτικών εσόδων της ίδιας περίοδου. Μεταξύ του 1975-87 συνομολογήθηκαν 18,4 δις δολάρια εξωτερικών δανείων, εκ των οποίων το 81% διετέθηκε για την εξυπηρέτηση των δανείων. Φοβερά μεγάλο ποσοστό. Εκεί κάπου στο 1987 αρχίζει και ο Γολγοθάς της πατρίδας μας. Η προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό έγινε για έργα συγκοινωνιακής, αγροτικής και αστικής υποδομής. Ένα το 1982 για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς στην Καλαμάτα το 1981 και ένα για την υποστήριξη του ισοζυγίου πληρωμών. Προφανώς μετά από το 1824 ο εξωτερικός δανεισμός έχει γίνει για τη χώρα μας έσοδο τακτικό αλλά και έξοδο υπέρβαρο. Είμαστε σίγουροι ότι αν ψάξουμε σε μεγαλύτερο βάθος ιστορικά τα αρχεία της χώρας μας θα βρούμε και άλλα τέτοια πολλά. Το θέμα όμως είναι και φαίνεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια ότι η Ελλάδα όχι απλά δεν αποτέλεσε το κακομαθημένο μισό λεπτάκι. Παιδί των συμμάχων και των παταξί της κοινότητας, αλλά αποτέλεσε τον μεγάλο πελάτη των δυτικών τραπεζών και έναν από τους καλύτερους σε όλη τη δυτική οικονομία. Τόσο καλό που οι δυτικές τράπεζες δεν είχαν καμία όρεξη να σταματήσουν να δανείζουν για επί 200 χρόνια πλήρωνε αδιαμαρτύρητα. Η Ελλάδα αποτέλεσε ένα κλασικό παράδειγμα στο οποίο στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η σημερινή δυτική οικονομία όταν αποφάσισε να μεταβληθεί σε χρεοκρατία και ειδικά από την εποχή που ο χρυσός αποτελούσε το αντίκρισμα του πλούτου μιας χώρας. Όταν σταμάτησε αυτό και το χρήμα γεννιόταν από το χρέος, θεωρία το χρέος γεννά χρήμα, η Ελλάδα αποτέλεσε ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης των προηγμένων δυτικών κρατών και όχι μόνο γιατί πλήρωνε τοκογλυφικά δάνεια αλλά κυρίως γιατί με τα δάνεια αυτά αγόραζε στρατιωτικό υλικό και προϊόντα των χωρών που τις δάνειζαν. Έτσι από ό,τι είδατε τα τελευταία 200 χρόνια. Πληρώναμε δάνεια τα οποία δεν τα λάβαμε ποτέ, δεν ήρθαν ποτέ στη χώρα μας. Είτε πληρώναμε μέχρι και 200 φορές πάνω την αξία τους, είτε πληρώναμε δάνεια για πράγματα που χύσαμε το αίμα μας για να τα αποκτήσουμε. Φτάσαμε στο σημείο να αποπληρώνουμε δάνεια της πρώτης περίοδου της Επανάστασης του 21 μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία. Και οι κατόνομα σύμμαχοί μας να κερδίζουν τεράστια ποσά από χρεολύσια κάθε χρόνο χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Και ουδέποτε διαμαρτυρηθήκαμε ως λαός. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Τα πληρώναμε εργαζόμενοι, άοκνα και αγόγιστα. Πληρώνουμε ακόμη και τους αιμοσταγείς κλέφτες του Γερμανικού Ράιχ που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέκλεψαν την περιουσία της χώρας μας, ρούφηξαν τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές και ρήμαξαν τον τόπο. Κατοχικές δυνάμεις που κατάσφαξαν τον ελληνικό λαό και ουδέποτε μας αποζημίωσαν. Ενώ εμείς είχαμε αποζημιώσει ακόμη και τους Οθωμανούς που μας είχαν παράνομα επί 4 αιώνες. Κάτσε τώρα να πω και 2-3 πράγματα. Ναι, Γιάννη. Για τα μνημόνια, για να δείτε κυρίες και κύριοι τι συνέβηκε. Το πρώτο μνημόνιο ουδέποτε πέρασε από τη Βουλή. Ο ΓΑΠ μαζί με τον άλλον, τον Παπακοσταντίνου, επέβαλαν το πρώτο μνημόνιο με τον νόμο 3845 στις 6 Μαΐου του 2010.
η δανειακή σύμβαση που το συνόδευε ουδέποτε συζητήθηκε. Το Σύνταγμα, όπως γνωστόν, προβλέπει ότι πρέπει να ψηφιστεί από τα 3/5 της Βουλής, που σημαίνει από 180 βουλευτές, έγινε κουρελόχαρτο. Το μνημόνιο δεν ήρθε στη Βουλή ποτέ. Το νομιμοποίησαν μόνοι τους ο ΓΑΠ και ο Παπακοσταντίνου. Η Βουλή έγινε γιάφκα, όπως το ακούτε. Με βάση αυτό το παράνομο μνημόνιο ήρθε στις 1 Ιουλίου 2011 στη Βουλή ο νόμος 3986, προκειμένου να ψηφιστούν τα επίγοντα μέτρα εφαρμογής μέσω πρόθεσμου πλαισίου της δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Ο λεγόμενος εφαρμοστικός νόμος. Ήταν η περίοδος που οι αγανακτισμένοι έξω από τη Βουλή έδιναν βροντερό παρόν για 1-2 μέρες πριν οι Παπανδρέου και Σαμαράς έπαιζαν το θέατρο της δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Ο νόμος που επέβαλε μέτρα θανάτου σε βάρος μας ψηφίστηκε με 154 ψήφους από το ΠΑΣΟΚ και μία ψήφο από την Έλσα Πάπα Δημητρίου. Κατόπιν ήρθαν πρόσθετα μέτρα σφαγής με το νόμο 4024 του 2011, ο οποίος πέρασε τη Βουλή στις 20 Οκτωβρίου του 2011 και αφορούσε συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Στις 3 Οκτωβρίου του 2011 ήρθε στη Βουλή ο νόμος 4021, όπου σε αυτόν και συγκεκριμένα στο άρθρο 48 έχουν καταχωρηθεί δανειακές συμβάσεις. Ο συγκεκριμένος νόμος, στο τέταρτο μέρος με το άρθρο 48, κύρωνε τα μνημόνια που έχουν την ισχύ που ορίζουν το άρθρο 28 του Συντάγματος, του τέστην τα 3/5 των βουλευτών. Ψηφίστηκε όμως χωρίς τις απαιτούμενες ψήφους των 180 βουλευτών. Το Σύνταγμα, ως γνωστό, προβλέπει ότι πρέπει να ψηφιστεί από τα 3/5 της Βουλής. Νομιμοποίησαν και πάλι την παρανομία. Μετέβαλαν τη Βουλή σε γιάφκα κατά του λαού. Το άρθρο 49 του ιδίου νόμου αναφέρει ρητός ότι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την ψήφιση του νόμου από τα 3/5 της Βουλής δεν τηρήθηκαν όμως. Και το Σύνταγμα έγινε και πάλι κουρελόχαρτο. Ο νόμος 4046 που μπήκε στο ΦΕΚ 14 Φεβρουαρίου 2012 αφορούσε την έγκριση των σχεδίων. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα στο μνημόνιο 2. Αυτός ο νόμος του 4016, 14 Δευτέρου του 2012, αφορούσε έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πάλι ο Ρότσεγκ εδώ, του σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επίγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας. Ο νόμος αυτός πέρασε από τη Βουλή στις 12 Δευτέρου του 2012 με 199 βουλευτές. Θα πει κανείς, ψήφισαν 199. Άρα πάνω και από τα 3/5 της Βουλής. Και οι δανειακές συμβάσεις είναι νόμιμες. Έλα όμως που δεν ψήφισαν δανειακές συμβάσεις, αλλά προσχέδια δανειακών. Λοιπόν, και αντί για ποσά έχω το ΦΕΚ, δεν μπορεί να με βγάλει κανένας τρελό, το οποίο λέει θα ξεχνώσουμε το 2042, όπως το ακούτε. Χλωμά. Το 2042, δεν ξέρω και αν θα ζω τότε, να δώσει ο Θεός να ζω. Αντί για ποσά στη θέση των ποσών υπήρχαν τελίτσες και άλλα σχεδιάκια. Το έχω το φίλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, δεν γράφει ούτε ένα ποσό. Τρίλιζα ψήφισαν οι αθεόφοβοι. Τελίτσες και κενά. Είναι σαν να πας, χάρη μου και κυρίες και κύριοι, στην τράπεζα να πάρεις ένα δάνειο και αντί για ποσό αυτοί να βάλουν τελίτσες. Τι θα χρωστάς στην τράπεζα? Αυτό που θέλει η τράπεζα μετά, φυσικά. Φυσικά, εννοείται. Αυτό έγινε, κυρίες και κύριοι. Φυσικά. Στις 14 Τρίτου του 12 λοιπόν ξαναέφεραν τη δανειακή με το ΦΕΚ, με καινούργιο ΦΕΚ, αλλά πάλι και αυτό ήταν προσχέδιο δανειακών συμβάσεων.
στις 22 Μαρτίου του 2012 με τον νόμο 4060 κυρώνονται οι προηγούμενες δανειακές συμβάσεις, δηλαδή τα προσχέδια. Και αυτός ο νόμος ήταν ανυπόγραφες δανειακές συμβάσεις χωρίς ποσά και ημερομηνίες. Εδώ τα έχω λοιπόν και αυτά. Μακάρι να ήταν τηλεόραση και να σας τα ρίχνω τώρα. Θα το κάνω όμως την Παρασκευή. Να καθίσετε όλοι κυρίες και κύριοι στο TV Θεσσαλονίκη 8 με 9 να το δείτε. Θα τα δείτε αυτά τα ΦΕΚ. Θα δείτε πόσο μας κορόιδεψαν. Πιστεύω να ζω μέχρι την Παρασκευή. Να το θυμάμαι. Μη λες τέτοια. Ο Θεός δεν ξέρει αύριο τι μας ξημερώνει. Και αυτός λοιπόν ο νόμος ήταν ανυπόγραφες δανειακές συμβάσεις χωρίς ποσά και ημερομηνίες αυτή τη φορά. Την άλλη φορά είχε μέχρι το 2042 ημερομηνίες. Τώρα δεν έχει καν ημερομηνίες. Ναι. Μπορεί να έχει 100 χρόνια όπως τα άλλα που διαβάζαμε. Έχουν πρόβλημα αυτοί. Πρώτη φορά θα το κάνουν. Λοιπόν. 7 Νοεμβρίου του 2012 με 126 ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, 27 από το ΠΑΣΟΚ και 27 από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 153, περνά το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 13-16. Η παρανομία της παρανομίας. Και ερχόμαστε στο τρίτο μνημόνιο για να τελειώνουμε σιγά σιγά. 12-12 του 2012, ΦΕΚ 240α, έγκριση των σχεδίων συμβάσεων τροποποίησης κύρια σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος και της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης». Λοιπόν, πάλι όμως εδώ δεν υπογράφει κανείς. Ούτε για την Τράπεζα της Ελλάδος, για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αναφέρεται εδώ πέρα, ούτε για λογαριασμό του ελληνικού κράτους. Ούτε υπογραφές, ούτε ποσά, ούτε ημερομηνίες. Τρελά πράγματα τελείως. Έχει τον τίτλο τώρα, πρόσεξε, Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων και τη Σύμβαση Χρηματοδότησης Διευκόλυνσης μεταξύ του Ταμείου, Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλον έναν τίτλο παρακάτω, διευκόλυνση αποπληρωμής τόκων ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των συμβάσεων και άλλες επίγουσες διατάξεις. Πέρασε 15/1/2013 με 166 βουλευτές ο νόμος 411, κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, έγκριση των σχεδίων των συμβάσεων, τροποποίηση της κύριας συμβάσεως χρηματοδοτικής διευκολύνσεως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος και της Τραπέζης Ελλάδος με τίτλο πάλι «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» κλπ. Κλπ. Πού πήγαν και πάλι οι 180 ψήφοι που απαιτούσε ο νόμος? Σιγά να μην κάτσω να σκάσω. Εδώ έκαναν γιάφκα τη Βουλή. Αυτό θα σταματήσει. Γιάννη, αν θυμάσαι καλά, στο πρώτο μνημόνιο νομίζω, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, όταν ήταν να ψηφιστεί το μνημόνιο, ο τότε πρόεδρος και αρχηγός αντιπολίτευσης κύριος Σαμαράς πήρε τους βουλευτές και βγήκε έξω. Ναι. Εδώ μιλάμε, εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Και αντισυνταγματικά. Και μάλιστα εκείνοι που ψήφιζαν και δεν έφυγαν από τη Βουλή, μετέπειτα αποκάλυψαν ότι δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Τι να διαβάσω? Είχε τίποτα μέσα γραμμένο? Ναι, όχι, δηλαδή. Τελείωσες είχε. Δεν ενδιαφέρθηκαν καν να διαβάσουν το μνημόνιο. Απλά αυτό που έγινε ήταν να μπει στο αγγλικό δίκαιο η Ελλάδα. Έτσι. Που σημαίνει, και πρόσεξε, το αγγλικό δίκαιο δεν είναι παραδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι αποικιοκρατικού χαρακτήρος και αντιβαίνει σε πολλές διεθνείς συνθήκες. Και όμως το ελληνικό κράτος δέχτηκε με το αγγλικό δίκαιο να υπογράψει. Βάσει του αγγλικού δικαίου. Βάσει του αγγλικού δικαίου, που σημαίνει δεν πληρώνεις, κατάσχω. Mm-hmm. Και δέστε τώρα ένα νόμο που βγάλανε αυτή τη εβδομάδα. Λέει ότι ο νόμος αυτός, ότι πλέον ο φόρος μεταβίβασης ενός ακινήτου, ναι, αγορά και πώληση μόνο όμως, από 10% πάει στο 3% για να τονωθεί, λέει, η κεφαλαιακή αγορά, δηλαδή η αγοραπολισία σπιτιών και χωραφιών.
για πόσο χάζους μας περνάνε. Ποιος έχει λεφτά να αγοράσει σπίτια σήμερα και χωράφια? Γιατί το κάνουν αυτό, λέτε κυρίες και κύριοι? Γιατί από 1 Ιανουαρίου του 2014 θα βγουν 60.000 ακίνητα στο σφυρί από τις τράπεζες. Για να μην πληρώσουν οι τράπεζες 10% φόρο μεταβίβασης, αλλά μόνο 3%. Γι' αυτό έγινε αυτό. 60.000 σπίτια. Και για να διευκολύνουν τις τράπεζες κάνανε αυτό το πράγμα. Και ποιος θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής, λες αυτής, ο πρασινοφρουρός, ο πρωτόπαπας, χάρη μου, και κυρίες και κύριοι, ο αρχισυνδικαλιστής, βέβαια. Πώς αλλάζουν οι κύριοι, Πώς αλλάζουν. Έλα όμως που πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, χάρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε, που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι είπαμε επικοδομητικά πράγματα και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να αρχίζει να εμβαθύνει τη σκέψη του. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι οποίοι τα βλέπουν τα πράγματα καλά, ότι πάμε καλά. Νομίζω ότι τη σημερινή εποχή, για να πάμε καλά, πρέπει να τα δεις πρώτα από την ανάποδη. Πρέπει να ψάξεις, πρέπει να ερευνήσεις. Και δυστυχώς μέσα στην έρευνα αυτή που δείξαμε και εμείς σήμερα εδώ, βλέπετε ότι υπήρξαν παρατυπίες και ότι υπήρξαν υπερδανισμοί της χώρας μας, οι οποίοι μας έφτασαν σε αυτό το χάλι. Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε. Δυστυχώς. Κλείνουμε κάνοντας μια ευχή. Να βρεθεί ακόμα ένας Ιωάννης Μεταξάς. Δυστυχώς. Αλλά δεν ξέρω. Δυστυχώς. Πότε και πού και πώς θα βρεθεί. Πολύ, πολύ δύσκολο είναι, Γιάννη. Ήταν, μακάρι να βρεθεί. Ήταν ο μέγας Έλλην. Εγώ δύο ξεχωρίζω. Τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Ιωάννη Μεταξά. Σκιά από αυτούς που δεν έχει καμία σχέση με τα παλιωτόμαρα αυτά εδώ πέρα, όπως ξέρουμε, ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος φυσικά πολέμησε και αυτός για το καλό του ελληνικού λαού, το πάλεψε και τις τρεις αυτές περιόδους όπου άνθησε η οικονομία μας και όλα πήγαν καλά, και επί Καποδίστρια και επί Μεταξά και επί Παπαδόπουλου δεν υπήρχαν τα κόμματα. Τυχαίο? Όχι. Δεν νομίζω. Καθόλου. Καθόλου. Δεν νομίζω. Καλή σας νύχτα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας νύχτα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.